no words. Έχω αφήσει, το είχα δώσει υπόσχεση στον εαυτό μου στην Αθήνα, όταν τα βλέπα αυτά και φανταζόμουν, ας πούμε, τα βλέπα από το YouTube, κατέβαινα με το Google Earth και έκανα βόλτες εδώ, ας πούμε, στην Κάμαλα και είχα δώσει υπόσχεση ότι με μια εκπνοή θα τα εναποθέσω όλα στον ωκεανό, να τα πάρει πέρα στη Σουμάτρα, στη Μαλαισία, όλα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, δύσκολες εμπειρίες με τη μαμά μου μέχρι να φύγει, να περάσει την αντίπερα όχθη. Γάτε, γάτε, πάρα γάτε, πάρα σαν γάτε, πολύ μισό. Που λένε και τα αδέρφια μου εδώ, έχει και στο μάτι, σε αυτά τα μέρη. Και σήμερα ήταν σαν να εναπόθεσα τη στάχνη, που λένε, στον ωκεάνο. Και ένιωσα μια λύτρα. Βέβαια, για όσους είναι τυχεροί και έχουν, ξέρουν τον τρόπο, η λύτρωση είναι, έρχεται με μία ανάσα, μπαίνει μέσα σου, καθαρίζει τα πάντα και βγαίνει και αναγεννάσαι κάθε στιγμή. Αρκεί να είσαι εκεί παρόν, συνειδητός σε αυτή τη διαδικασία που συμβαίνει από μόνη της. Όταν λέω συμβαίνει από μόνο της, η αναπνοή δεν ελέγχεται από το κέντρο της παρεγκεφαλίδας και ευτυχώς, γιατί θα ξεχνάγαμε να αναπνεύσουμε, θα πεθαίναμε. Συμβαίνει από μόνο της. Αν είσαι λοιπόν συνειδητός, παρόν δηλαδή στη διαδικασία, εκεί είναι η πόρτα, το κατόφλι για το αΐ παρόν που λέγανε και οι πρόγονοί μας, και εκεί είναι η λύτρωση, το μόξα που λέμε. Δεν είναι ούτε να ανέβεις στα πιο ψηλά βουνά του κόσμου, ούτε να απομονωθείς στις ερήμους, ούτε να αποκηρύξεις τα υλικά αγαθά, το ένα, το σεξ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Κάποια είδη διατροφής, κάποιες φορεσιές ειδικές, να τσιρίσεις το κεφάλι, να αλλάξεις όνομα. Όλα αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Να είσαι συνειδητός την ίδια στην ανάσα, στη ζωή έτσι όπως μπαίνει μέσα σου αυτό το ρεύμα και βγαίνει. Ούτως ή άλλως είμαστε καλεσμένοι σε αυτή τη γιορτή που είναι η εκδήλωση, η εκδήλωσή μας. Και νιώθω να πω ότι το ένα μας κομμάτι είναι πάντα στην Ιθάκη. Το άλλο κομμάτι μας που έχει προεκταθεί μέχρι την περιοχή που τα πάντα εκδηλώνονται, που φαίνονται δηλαδή, αυτό το κομμάτι είναι που ταξιδεύει προς το σπίτι, προς τα άστρα, προς τελικές. Αυτά, είχα την ανάγκη έτσι να μοιραστώ λίγα τέτοια λόγια, λίγο ντάρμα το που λένε και εδώ, στη χώρα αυτή, τη Τεραβάντα, Χιναγιάννα τη λένε κάποιοι, αλλά νομίζω ότι δεν είναι ο πρέπον όρος, δεν αρμόζει μικρό Χινα, είναι σαν κοροϊδία. Οι μαχαγιανιστές, ας πούμε, στους αιώνες είπανε το σύστημα εδώ, το βουδιστικό Χιναγιάννα. Εδώ το λένε Τεραβάντα, δηλαδή οι διδασκαλίες των πρεσβυτέρων, όπως είναι και το σωστό. Είναι ο πρώιμος βουδισμός, αυτός που είναι πολύ κοντά στο δάσκαλο. Τα χρόνια που έζησε ο διδάσκαλος, που αφυπνίστηκε μόνος του και δίδαξε τον τρόπο να αφυπνίζει το καθένας μόνος του. Και όπως λένε και στη γλώσσα πάλι, είναι όλα τα κείμενα στην Ταϊλάνδη, στη Μιανμάρ, το Λάος, στην Καμπότζη, στη Σριλάνκα από όπου ξεκίνησε η εξάπλωση, η Τεραβάντα βουδισμού, σε όλα αυτά τα μέρη. Όπως λένε λοιπόν, ένα τραγουδάκι σε ένα μάντρα, λένε «Ναμό τάσα μπακαβατό, αράχατο σαμά σαπουτάσα». Υποκλίνομαι δηλαδή σε αυτόν που αφυπνίστηκε μόνος του, που είναι άξιος γι' αυτό το λόγο και ευλογημένος.
Ναμό τάσα μπακαβατό αραχατό σαμά σαμπούτασα. Φιλιά από την Καμάλα, από το Πουκέτ, από τη μαγική Ταϊλάνδη.